Ο Σύλλογος Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη των Συλλόγων της Αθήνας. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή να οργανώσουμε από κοινού τον αγώνα μας για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης όλων των φοιτητών που προσπαθούν να σπουδάσουν. Όπως προείπαμε, στην Αττική, σε σύνολο 262 περίπου χιλιάδων εγγεγραμμένων φοιτητών και 127.000 που δεν ξεπερνούν τα νήσιν 2 έτη σπουδών, υπάρχουν μόλις 2.262 κλίνες εστίες. Η έλλειψη εστιών είναι τεράστια, όπως αποδείχθηκε και από άλλες παρεμβάσεις. Φέτος η κατάσταση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και τα λιγοστά δωμάτια που διατίθονται για την κάλυψη κάποιων φοιτητικών ιδρυμάτων που δεν είχαν δική τους εστία, όπως χαρακτηριστικά του Παντίου, δεν θα διατεθούν. Το διαχρονικό αίτημά μας για αξιοποίηση ξενοδοχείων και άλλων διαθέσιμων λύσεων είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Την ίδια ώρα που τα προβλήματα συνεχίζονται και στη διαδικασία της υποβολής της αίτησης που πραγματοποιείται, συνήθως από τα μέσα του μήνα που έχουμε μπροστά μας. Όμως τα αποτελέσματα αργούν εδώ και 2 μήνες να ανακοινωθούν, αφήνοντας κυριολεκτικά στον αέρα για το πρώτο χειμερινό εξάμεινο τους φοιτητές που υπολόγιζαν τη διαμονή τους στην εστία. Γι' αυτό είναι επίγον να ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες εισδοχής στις εστίες με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όμως, ακόμα και αυτά τα λιγοστά δωμάτια και τα ακόμα λιγότερα που τελικά προορίζονται ιδιαίτερα για τους προτεραιτητές, δεν αρκούν για να χωρέσουν όσους φοιτητές έχουν ανάγκη και κάνουν την αίτηση, οδηγώντας τελικά στο να πραγματοποιείται πραγματικά ένας διαγωνισμός φτώχειας για το ποιος είναι σε χειρότερη θέση, για να πάρει δωμάτιο και για πολλούς να προκύπτει νέο τεράστιο αδιέξοδο. Άλλοι να παρατάνε τις σπουδές τους και άλλοι να αγωνιούν να καταφέρουν να πάρουν μια μεταγραφή. Έτσι, και όποιος ξεπεράσει τα πρώτα αυτά εμπόδια έχει να αντιμετωπίσει τις όρες διαβίωσης εστίες. Οι εστίες μας παρουσιάζονται με μια πολύ διαφορετική εικόνα από την οποία βρίσκονται πραγματικά. Η κατάσταση που βιώνουμε οι φοιτητές που μένουμε στην εστία είναι ασφυκτική και τραγική. Εν έτη 2023 ζούμε τραγικές καταστάσεις που δυσκολεύουν τη ζωή και τις σπουδές μας. Η απαράδεκτη κατάσταση των υποδομών και η έλλειψη συντήρησης των κτηρίων μας έχει ως αποτέλεσμα να ζούμε χειμώνες χωρίς θέρμανση και κάψουνες στα καλοκαίρια χωρίς κλιματισμό. Ενδεικτικά στη ΦΕΑ, στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, τα δωμάτια είναι 8 τετραγωνικά μέτρα με κοινόχρηστα μπάνια και τουαλέτες. Υπάρχουν δυσκολίες και με τα πιο απλά ακόμα ζητήματα, όπως τα πλυντήριά μας, τα οποία αντιστοιχούν το κάθε ένα σε 200 περίπου άτομα, τα ασανσέρ μας, τα οποία χαλούν διαρκώς και δυσκολεύουν τη ζωή, ειδικά σε άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και το νερό μας, το οποίο δεν είναι πόσιμο. Τα αναγνωστήριά μας στην εστία είναι αποθητικά, η σύντησή μας τα καλοκαίρια, καθώς και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, διακόπτεται γιατί. Γιατί κρίνεται παράνομα από τους αρμόδιους υπουργούς. Την ίδια ώρα τα στοιχεία μιλάνε για μεγάλους κινδύνους που καραδοκούν. Ενδεικτικά οι εστίες του Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν έχουν σύμβαση πυρασφάλειας, για να μην μιλήσουμε για την απαράδεκτη κατάσταση με τα αντίστοιχα μέτρα πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στα πέριξ των εστιών. Ενώ την ίδια ώρα στη Φοιτητική Εστία Αθηνών μας είχαν κοινικά ενημερώσει ότι σε περίπτωση σεισμού κανείς δεν μπορεί να μας πει με σιγουριά ότι είναι ασφαλές. Για το τωρινό επιχείρημα που ακούμε ξανά και ξανά, για τη σύμπραση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κατά συνέπεια τα ενίκια στην εστία, τα οποία έρχονται να φέρουν, όπως λένε, τη βελτίωση στη ζωή μας, οι εστιακοί φοιτητές γνωρίζουν από πρώτο χέρι και με πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ακριβώς το αντίθετο. Αρχικά είναι πρόκληση το δεν υπάρχουν λεφτά και κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει πως εμείς και οι οικογένειές μας έχουμε πληρώσει διπλά και τριπλά με τη φορολογία και τον κόπο μας, το κράτος, για να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Έχουμε παραδείγματα και από εστίες στις οποίες οι φοιτητές πληρώνουν ήδη ενίκια και το αν εν τέλει βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους εκεί. Στη δική μας εστία, οι εταιρείες έχουν ήδη εισχωρήσει και κερδοσκοπούν σε διάτροπα στις πλάτες μας. Για να μιλήσουμε με παραδείγματα, στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εργολάβος, η εταιρεία δηλαδή, η οποία έχει την ευθύνη της συντήρησης του κλιματισμού, παίρνει περίπου 990.000 ευρώ ανασύμβαση. Σχεδόν 1 εκατομμύριο δηλαδή, για να αλλάζει φρέον, την ίδια στιγμή που οι φοιτητές φέτος δεν είχαμε κλιματισμό μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου. Δεν θα είχαμε ακόμα φυσικά αν δεν ήταν οι επίμονοι αγώνες που δώσαμε με όλους τους υπεύθυνους. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι η εταιρεία της φύλαξης, η οποία πληρώνεται περίπου 93.000 ευρώ το μήνα, για να είναι και πάλι η κατάσταση αυτή που βιώνουμε, με ζητήματα ασφαλείας να προκύπτουν συνεχώς. Κόντρα σε αυτή την κατάσταση, πέρυσι οι φοιτητές μέσα από τους αγώνες μας καταφέραμε να έχουμε πάρα πολλές κατακτήσεις. Μία από τις σημαντικότερες ήταν ότι καταφέραμε να έχουμε 200 επιπλέον δωμάτια σε ξενοδοχείο για τους φοιτητές, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν πού να μείνουν. Με την ίδια λογική συνεχίζουμε και φέτος. Καλούμε κάθε φοιτητή να κάνει την αίτησή του για την εστία, γιατί η φοιτητική στέγη είναι δικαίωμα και πρέπει έτσι να αντιμετωπίζεται. Ειδικά τώρα με τα ενίκια να βρίσκονται στο Θεό, με τα δωμάτια στις εστίες να είναι ελάχιστα, με ένα σωρό κτίρια στο πανεπιστήμιό μας να είναι αναξιοποιητά και με τον κίνδυνο για άλλη μια φορά φέτος, με ευθύνη του κράτους, πολλοί φοιτητές να γίνονται μπαλάκια από σπίτι σε σπίτι και να έρχονται αντιμέτωποι με το να μην έχουν κυριολεκτικά που να μείνουν.
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Δεν θα επιτρέψουμε κανένας φοιτής να παρατήσει τα όνειρά του, τις σπουδές του, το μέλλον του. Κανένας φοιτής να μην μείνει χωρίς στέγη. Πρέπει να μας βρίσκουν παντού μπροστά τους. Ευχαριστώ.